Κανένα, το πανάκι σε κανένα. Κάσε φίλε, τι είναι καλά. Κατά την συνεπίκεια μη αποστήσεις αφημών το έλατο προς το μη επιβαρύσε την αημών ούχο διούκα έχομεν εξουσίαν αλλά είναι αυτούς τυπονγόμενοι μη προς το μη μίστρι μας και γάς ποτέ ημέν προς ημάς τούτο παραγιός μη δεν εργαζομένους αλλά περιεργαζομένους δέτι ούτε ηθόμεν υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεϊθόμεν υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου στείνε το ειδωρ τούτο τη δυνάμη και ενεργία και επιθυτήση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεϊθόμεν υπέρ του καταπευθύνημιν πλουσία τη Θεία Χάρη της έργης ημών του Κυρίου δεϊθόμεν υπέρ του γενέστε των Θεών ημών συνεργών και αντιλήπτορα ενείς κατά των Θεών αυτού φωτισμών πράττομεν αγαθείς του Κυρίου δεϊθόμεν υπέρ του ρηστήν ημάς από πάσης λήψεως οργής, κινδύνου και ανάγκη και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκας της βασιλεύς ή κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτε σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκας της βασιλεύς ή κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Μαζί με εσάς που είστε η ψυχή του Πανακατοικού. Και επειδή εγώ είμαι παλαιός των ημερών, θυμάμαι τον Πανακατοικό σε μια ακμή. Στα παιδικά μου χρόνια, μάλιστα, τα πήγα στο γυμνάσιο, ερχόμασταν εδώ και μάλιστα τρυπώναμε από εδώ και από εκεί, γιατί δεν είχαμε να πληρώσουμε το συστήριο να παρακολουθήσουμε τους αγώνες. Και θαυμάζαμε τον Πανακατοικό, που τότε ήταν η ομάδα που τον καμάρωνε όλη η Αρκαδία. Σήμερα ο Πανακατοικός έχει κάπως υποβαθμιστεί και καλείστε εσείς να τον αναζωογονήσετε και να μας δώσετε τη χαρά να θυμόμαστε τα παλιά. Γιατί ξέρετε, ο αθλητισμός είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα των Ελλήνων. Και ξέρετε όλοι σας το βλόγιο εκείνο που λένε ότι νους υγιής εν σώματι υγιή. Και ταυτόχρονα και εμείς οι Έλληνες, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ειδικά, τον αθλητισμό τον μεταφέρουμε από σωματικό αθλητισμό και τον κάνουμε και πνευματικό αθλητισμό. Γι' αυτό τους Αγίους μας τους ονομάζουμε αθλητές. Και όπως τον Άγιο Παντελεήμονα και τους άλλους, αθλοφόροι Άγιοι λέμε στους Αγίους που αγωνίστηκαν, όπως αγωνίστε εσείς για την νίκη εδώ στο ποδόσφαιρο, εκεί να βρίσκαν για τη σωτηρία της ψυχής. Και έτσι μαζί τώρα, οι μάρτυρες της Εκκλησίας μας και οι αγωνιστές, οι αθλητές εσείς του ποδοσφαίρου του Πανακατοικού, νομίζω ότι πρέπει να συμπορεύεστε παρέα μαζί. Και όπως ακούσατε στο τροπάριο που λέμε στους νεομάρτυρες, που είναι οι πολιτικοί της πόλεως, αθλήσαντες εν ταύτη λέμε την Τρίπολη, και είναι της Τρυπόλεως η δόξα. Έτσι λοιπόν και εσείς το καμάρι της Τρυπόλεως, γιατί φέρετε το όνομα του Παναρκαδικού Αθλητικού Ομίλου. Γι' αυτό εγώ σήμερα χαίρομαι που είμαι μαζί σας, αναπολώ το παρελθόν, θυμάμαι τα παιδικά μου νεανικά χρόνια, τα εφηβικά μάλιστα, και στα πρόσωπα τα δικά σας βλέπω τον εαυτό μου σκαλή στη ζωή, να ανεβαίνει και να φτάνει στα σημερινά χρόνια που πλέον είμαι παλαιός των ημερών. Σαν γενικός αρχηγός έχουμε γνωριστεί μέσα στα αποδυτήρια. Εσείς θα δείξετε την αξία σας από Κυριακή. Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος όλα θα πάνε καλά. Την Εκκλησία την έχουμε δίπλα μας πάντα. Ο Σεβασμιότατος τις καλύτερες ευχές δεν μπορούσε να σας δώσει. Εγώ σας εύχομαι πάνω απ' όλα υγεία.
αυτό που σας είπε να προσέξετε, το ήθος σας, την προσωπικότητά σας και να μην αλλοιώσετε το χαρακτήρα σας. Ούτε για ένα φάουλ, ούτε για μία κλωτσά, ούτε για οτιδήποτε. Καλούμαστε εμείς που είμαστε σήμερα διοίκηση μαζί με εσάς να αποδείξουμε στον κόσμο ότι το ποδόσφαιρο είναι υγιές άθλημα και πάνω απ' όλα βγάζει παιδιά έτοιμα στην κοινωνία. Μέσα από την αξία σας στο γήπεδο δείχνετε το χαρακτήρα σας. Και μετά την επαγγελματική σας καριέρα, η οποία πιστεύω και εύχομαι σε όλους να είναι ό,τι καλύτερο επιθυμείτε από μικρά παιδιά, γιατί περισσότεροι, αν όχι όλοι, ασχολείστε χρόνια με τον αθλητισμό. Πιστεύω την Εκκλησία να την έχουμε δίπλα μας όπως αυτή τη στιγμή σεβασμιότατε και έχουμε και την βοήθειά σας στην αμέριστη, όπως και ο πρόεδρος θα είναι πάντα δίπλα σας μαζί με τον τεχνικό διευθυντή, τον κύριο Λάγαρη. Μην φοβηθείτε ποτέ να πείτε το πρόβλημά σας πριν αυτό μεγαλώσει. Σας το έχω πει και στα αποδυτήρια πριν μία εβδομάδα που ήταν η πρώτη μου επαφή μαζί σας. Είμαστε εδώ για να λύνουμε προβλήματα και όχι να δημιουργούμε. Θα ήθελα να επισημάνω και κάτι κατ' εντολή της διοικήσεως, ότι για τις ηλικίες από 15 χρονών και κάτω είναι δωρεάν η είσοδος για όλα τα παιχνίδια σας, για όλες τις προπονήσεις σας. Δηλαδή τα μικρά παιδιά να έρθουν. Καμιά φορά νομίζουμε στις προπονήσεις ότι είμαστε μόνοι μας, εμείς περισσότερο δίπλα σας. Ακούμε και κάτι παραπάνω. Αν δηλαδή αυτό μπορούμε και να το εξαλείψουμε, είναι ακόμα καλό. Ο αθλητισμός δίνει τα καλύτερα συμπεράσματα για τη ζωή σας. Σαν πρότυπο να το έχετε και σαν πρότυπο να το κρατήσετε. Είμαστε δίπλα σας, αρχηγού παρόντος του Προέδρου, της Εκκλησίας, παρουσία του Σεβασμιωτάτου και πιστεύω και όλης της πόλης, η οποία τον Παναρκαδικό έχει δείξει, σας είπε κάτι ο Σεβασμιωτάτος, από μικρό παιδί. Και εγώ πριν 50 χρόνια, σε αυτό εδώ το γήπεδο για να έρθω να παίξω ποδόσφαιρο, ο πρώτος που με χτύπαγε ήταν ο πατέρας μου, αλλά μου έκανε καλό. Συνεχίσαμε και με το ποδόσφαιρο και με τη ζωή και πήγαν όλα περίφημα. Αθλητισμός και ζωή, καθώς και χαρακτήρας, είναι ό,τι καλύτερο. Καλή δύναμη, την Κυριακή πιστεύω να δείξετε ό,τι καλύτερο. Ξεχνάμε προπονήσεις, ξεχνάμε τα πάντα. Δείχνουμε εκεί την αξία μας και την αγάπη μας απέναντι στον προπονητή, απέναντι στη διοίκηση, απέναντι σε αυτό που αγαπάτε οι ίδιοι και εμείς θα είμαστε πάντα δίπλα σας. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μην ζητήσετε και παράλογα πράγματα. Σεβασμιότατε. Πειθαρχία είναι αγωνιστικότητα και ποτέ να μην χάνετε το θάρρος σας. Αλλά προπάντων να είστε ευγενείς όμως στην συμπεριφορά.